Αστρομερίδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί το ΑΚΕΛ ήταν και το κόμμα που εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για το συγκεκριμένο. Βεβαίως, ακούσαμε πριν και τη Χατιτζέ, η οποία μας είπε ότι είναι βούτυρο στο ψωμί όσων θέλουν διχοτόμηση το σειρματόμπλεγμα. Αυτό τουλάχιστον λένε τα τουρκοκυπριακά κόμματα. Γιατί αντιδράσατε? Αυτό λένε τα τουρκοκυπριακά κόμματα που είναι υπέρ της λύσης επανένωσης. Mm-hmm. Και ακριβώς αυτό λένε, ότι είναι βούτυρο στο ψωμί όλων αυτών, και εννοούν τον Τατάρ και τα άλλα κόμματα που είναι στην ίδια γραμμή του Τατάρ, ότι που υποστηρίζουν τη λύση δύο κρατών. Αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει την κυβέρνηση αναφορικά με τις πολιτικές προεκτάσεις μιας τέτοιας ενέργειας και μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο εν ώψη της άτυπης συνάντησης. Θα το χρησιμοποιήσει η άλλη πλευρά και η Τουρκία, ότι βλέπετε ποιες είναι οι προθέσεις και κατά πόσον έχει την πολιτική βούληση η ελληνοκυπριακή πλευρά για λύση του Κυπριακού. Δεύτερο, αυτή η ενέργεια δεν επιλύει το πρόβλημα το οποίο επικαλείται η κυβέρνηση για να βάζει το σειρματόμπλεγμα. Δεν επιλύει το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών βάζοντας 11 χιλιόμετρα σειρματόμπλεγμα, 20 χιλιόμετρα, 25 χιλιόμετρα σειρματόμπλεγμα σε μια γραμμή αντιπαράταξη των 180 χιλιόμετρων. Πέραν από τα λαθασμένα πολιτικά μηνύματα που εκπέμπει, προκαλεί και μια σειρά από πρακτικά προβλήματα στους γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής που ήδη διαμαρτύρονται γιατί δεν θα έχουν πρόσβαση προς τα χωράφια τους και τις κτηνοτροφικές τους μονάδες και ήδη διαμαρτύρονται. Είναι αλήθεια ότι μας το παραδέχτηκε ο κοινοτάρχης αυτό. Βεβαίως, παραδέχθηκε επίσης ότι στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλές τρύπες και υπάρχουν ροές παράνομων μεταναστών κάθε τουλάχιστον 10 με 15 μέρες. Βεβαίως, μας είπε ότι το σειρματόμπλεγμα θα προκαλέσει πολλά προβλήματα και άρα κάπου πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Ακριβώς. Η κυβέρνηση αντί να δει τι κάνει και με τις μεταναστευτικές ροές που είναι ένα πρόβλημα και πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη πολιτική και η κυβέρνηση δεν έχει, άφησε το πρόβλημα να διονκωθεί, να εξελιχθεί και τώρα προσπαθεί με πρόχειρες και λασσασμένες λύσεις να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να πω επίσης ότι για να κατανοούν και το μεθιατές σας, ξέρετε τι κάνει η κυβέρνηση. Στην γραμμή που χωρίζει τις ελεύθερες περιοχές που την νεκρή ζώνη βάζει το σειρματόμπλεγμα. Δεν είναι στη βόρεια πλευρά της νεκρής ζώνης. Είναι στη νότια πλευρά της νεκρής ζώνης. Δεν ξέρω τι μήνυμα θέλει να στείλει η κυβέρνηση πολιτικά με αυτόν που κάνει, αλλά το κάνει λασσασμένα. Είναι λασσασμένη αυτή η πρακτική και από πολιτικής άποψης, επαναλαμβάνω, αλλά και από άποψη να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με μια ολοκληρωμένη πολιτική και όχι απλά επειδή βάλαμε ένα σειρματόμπλεγμα. Και θα πρέπει να πω και το εξής. Είναι ατυχέστατη και λασσασμένη η τοποθέτηση που έκαμε η κυβέρνηση, ότι μα ξέρετε, έτσι έκαμε η Ελλάδα με την Τουρκία. Εκεί έχουμε δύο κράτη. Έχουμε σύνορα. Εδώ δεν έχουμε σύνορα. Έχουμε κατοχή και έχουμε μια νεκρή ζώνη την οποία επικυρούν τα Ηνωμένα Έθνη, την οποία παραχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία στα Ηνωμένα Έθνη για να επικυρούν την επιχειρία. Και έχουμε και ελεύθερες περιοχές. Θα πάμε εμείς να οριοθετούμε τις ελεύθερες περιοχές? Μάλιστα. Κυρία Αντωνιάδη, το δικό σας το σχόλιο για το συγκεκριμένο θέμα. Κοιτάξτε, είναι γεγονός και δεδομένο ότι η γραμμή αντιπαράταξης, η πράσινη γραμμή, χρειάζεται και φρούρηση και ασφάλειά σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές, κάτι το οποίο ο Ερντογάν, η Τουρκία, χρησιμοποιεί συντεταγμένα για να πλήξει την Κυπριακή Δημοκρατία. Η πλειοψηφία των μεταναστών δεν είναι οικονομική ή πολιτική πρόσφυγη, αλλά κατευθυνόμενη από την Τουρκία. Οπότε αυτό το πρόβλημα χρήζει επίλυση. Από την άλλη, αναμένουμε ενημέρωση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, λεπτομερή ενημέρωση σε σχέση με τον σχεδιασμό αυτής της ενέργειας, εάν έχει προηγηθεί οποιαδήποτε πολιτική συνεννόηση τουλάχιστον με τα Ηνωμένα Έθνη και βεβαίως τη διασφάλιση ότι κάτι τέτοιο, εάν τελικά προχωρήσει, δεν θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στους Ελληνοκύπριους που ζουν και εργάζονται σε αυτές τις περιοχές. Οπότε αναμένουμε επίσημη ενημέρωση, όπως είπα, κυρίως για το αν έχει προηγηθεί οποιαδήποτε πολιτική συνεννόηση με τα Ηνωμένα Έθνη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή υπόλοιπη εβδομάδα να έχουμε.